Να καλωσορίσουμε τον κύριο Θανάση Οικονόμου, ένα στέλεχος για πολλά χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, ένα από τους ανθρώπους που στάθηκε δίπλα στο Στέφανο Κασελάκη, με την έννοια στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι χθες, μέχρι την αποπομπή του Στέφανου Κασελάκη ήταν αρχηγός. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Οικονόμου. Καλησπέρα. Έχουμε αυτή την εξέλιξη. Ο Οικουμουρδούρου λέει ότι πρόκειται για, δεν λέει αποστασία, λέει ότι είναι θεσμική εκτροπή. Θεσμική εκτροπή αυτό το οποίο συνέβη. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς για γυαλιά. Είναι... Για κλάματα για γυαλιά είναι. Η Οικουμουρδούρου καταρχάς τι περίμενε μετά από τα Γκαζιανά, δηλαδή να επιβραβεύσουν, περίμενε να προσχωρήσουν και άλλοι βουλευτές στο κόμμα της. Στο κόμμα το οποίο έβαψε με μελανά χρώματα την έννοια της δημοκρατίας, ότι κατέστρεψε όλο το πλεονέκτημα, το ειδικό πλεονέκτημα επί σειρά δεκαετιών της αριστεράς. Τι ακριβώς δηλαδή είναι αυτό το οποίο θα ζητάει να κάνουν οι βουλευτές, οι οποίοι ακολουθούν στο φινάλε, αυτοί οι βουλευτές που φεύγουν, ένα μεγάλο κομμάτι, το μισό και παραπάνω, του κόμματος, ο οποίο τους έχει εξελέξει. Έχουν εκδιωχτεί από τους αρχηγούς των πραξικοματιών και εγώ αναρωτιέμαι αυτοί που μένουν γιατί μένουν. Γιατί δίνουν δικαίωμα, ναι, και το χέρι φιλίας. Προκαλείτε και άλλους να φύγουν. Βεβαίως, δηλαδή, όχι, τους προκαλώ. Για ποιο λόγο μένουν σε ένα κόμμα το οποίο έχει καταργήσει την έννοια της δημοκρατίας. Όχι μόνο ότι έχει καταλύσει, έχει διώξει δηλαδή τους ανθρώπους που εκλεγήκανε με νόμιμο τρόπο, τους αντικατέστησε με όποιον ήθελε και έβγαλε ένα αποτέλεσμα. Εννοείται τα εσωκομματικά του συνέδρου, όλο αυτό. Εννοείται. Απέκλεισε εκλεγμένους ανθρώπους. Πριν από δύο εβδομάδες στον Γκάζι, στην παροδία συνεδρίου. Θα μείνει παρομοιώδες στην ιστορία ο πραξικοπηματικός τρόπος που λειτουργήσανε, που αποκλείσανε αφενός πολίτη από την υποψηφιότητα και στη συνέχεια εκλεγμένους συνέδρους, γιατί θα ανατρέπανε αυτή τους την παραβατική λογική. Ξέρετε, είναι τραγικό για κάποιον που είναι στο κοινοβούλιο, δηλαδή μιλάει για σταγματικές ελευθερίες, για δικαιώματα μειονοτήτων, για υποκλοπές. Με ποια μούτρα θα μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι όταν δεν ξέρουν την απλή αριθμητική, δηλαδή την λογική της κάλπης, δεν την αποδέχονται, την διαμορφώνουν όπως θέλουν. Δεν σαν δεν ντρέπονται λίγο. Δηλαδή, σαν να ζητάμε από ένα παιδί του Δημοτικού να μας πει τις γνώσεις του Πανεπιστημίου. Ή να σας πω ένα πιο τραγικό, το 75, να φωνάξουν και τον Πατακό να μιλήσει για το Σύνταγμα της χώρας. Βαριά τώρα, είναι βαριά, εντάξει, ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Και ακριβώς έτσι, και το μιλάω με την ίδια με την αυστηρότητα που πρέπει να ντρέπονται, που εγκαλούν δημοκράτες βουλευτές, οι οποίοι ακολουθούν τη συνείδηση. Εσείς τα κάνατε δημοκρατική. Μια περιέργεια, Κώστα, και θα κάνετε. Απορώ πως μένουν αυτοί που μένουν. Κύριε Οικονόμου. Και γιατί μείναν και τόσες μέρες αυτοί που φύγανε. Κύριε Οικονόμου, είχατε ανακοινώσει. Ενώ η πλευρά Κασελάκη, ας το πούμε πια έτσι, δεν έχουμε κάποιον άλλο τρόπο να το πούμε, 1950 κάτι συνέδρους στους 3.500 συνολικά. Ναι, 938. Ναι, 38, συγγνώμη. Θυμάμαι ακριβώς το όνομα, γιατί είναι μονιμοτικό. Έχετε το νούμερο, επομένως έχετε κάποιους υπολογισμούς πόσοι πήραν μέρος, πόσα μέλη πήραν. Όχι, πόσοι ψήφισαν στις οργανώσεις για την εκλογή συνέδρων. Όχι, βέβαια, ξέρω. Όχι, αυτά δε. Που ανακοίνωσε επίσημα το ερατείο του προσκοπήματος. Όσο αυτά που είπε η κυρία Σβίγκου και η κυρία Σιμονίδου. Δεν μπορώ να ξέρω περισσότερα. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει για 43.000 ανθρώπους. Αυτά ό,τι θέλουν, τους λένε ότι θέλουν δημοσιοποιούν. Ωραία, Κώστα. Και αυτά μέρες μετά από την εκλογή. Για περισσότερο για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν μια ιστορία που είναι σικέ. Είναι ένα κάτς. Λοιπόν, είναι αγώνες κάτς που δεν υπάρχει νικητής κοιτημένος, είναι για το Θεαθήνη όλη η ιστορία. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Μιλάμε για τραγωδία. Και αυτή την τραγωδία δεν μπορούμε παρά να γυρίσουμε την πλάτη. Άρα λοιπόν το να λένε περί αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι φοβερό δηλαδή. Δηλαδή. Τι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, να δικαιωθεί ο Νίκος Παπάς. Πέρα από το 13-0, δηλαδή. Βλέπετε όμως τώρα το κομμάτι του 13-0. Στρέφεστε κατά του εαυτού σας και εσείς. Βεβαίως. Θα σας πω τώρα. Θα το δικαιώσουν για το Άγουστο του Τουγκαζιού. Όχι, βέβαια. Εγώ το έχω πει πρώτη μέρα. Έπρεπε να του θυροκολλήσουν την έξωση και την καρέκλα μαζί που τη θεωρεί ότι είναι εξάρτημα του εαυτού του και είναι κολλημένο σε αυτήν. Και δεύτερο, όταν γίνονται τόσο τραγικά γεγονότα. Πρέπει να σας πω, λοιπόν, γι' αυτό πρέπει, και βεβαίως πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και εμείς και την κάνουμε. Γι' αυτό και μιλάμε για το μάτι ξανά, για τα δημοψηφίσματα, για το δημοψήφισμα. Είναι όταν συμβαίνουν τόσο τραγικά γεγονότα, όπως είναι, ξέρω εγώ, η πτώση του τείχους. Φυσικά να θεωρούμε και με άλλο μάτι βλέπουμε την ιστορία. Με το άλλο μάτι είδαμε μετά το Βρώμικο 89 την ιστορία μέχρι τότε της χώρας μας ή μετά την
τα μνημόνια, μετά τη χρεοκοπία της χώρας. Μάλλον μα τη βλέπουμε την πραγματικότητα. Και αφού βλέπουμε μάλλον μα τη, αναθεωρούμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, άρα το κόμμα Κασελάκη, σωστά σας λένε ότι αντλεί επιχειρήματα. Το κόμμα ή ο χώρος Κασελάκη. Το λέγαμε πριν κάνουν το πραξικόπημα αυτό. Αυτό ήταν επιχείρημα. Όχι, πριν το πραξικόπημα. Εγώ λέω ότι. Όταν παίρνετε τα επιχειρήματα του αντισύριζα με το. Λέω. Για το μάτι και για το δημοψήφισμα. Ακούστε με λίγο. Λέω ότι μετά το πραξικόπημα, μετά από τόσο τραγικά γεγονότα κατάρρευσης της λογικής. Φυσικά βλέπουμε την ιστορία με διαφορετικό τρόπο και βεβαίως επικαλούμε σε. Ήσασταν εκεί όμως στην ιστορία, γιατί ακυρώνετε και τον εαυτό σας. Δηλαδή, πληγώνετε λέει, τον ίδιο πληγωμένο Σιριζέο. Δηλαδή, και το κάνετε κι εσείς αυτό. Δεν το κάνουμε αυτό. Δεν κάνει πληγωμένο Σιριζέο. Λέμε ένα απλό πράγμα που λέει ότι όταν υπάρχουν επί 6 ώρες, υπάρχουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, υπάρχουν πυροσβεστικές, οι οποίες λένε μεταφέρουμε νεκρό, μεταφέρουμε δραματία. Και κάποιος πρέπει να το έχει πει αυτό. Αυτό είναι γνωστό ή δεν είναι γνωστό. Άρα κάποιος έχει παραποιήσει. Τον Πρωθυπουργό. Τι σχέση έχει αυτό με το συνέδριο όμως. Αυτό το ξέρετε και το 22. Έχει σχέση. Το ξέρετε και το 20. Έχει σχέση ότι όταν φτάνουν τα πράγματα εκεί που φτάσανε, αναρωτιόμαστε. Επειδή αυτό παίρνει στο συνέδριο. Θα λέτε για το μάτι. Αυτό παίρνει στο συνέδριο, το περνάτε με ένα πολύ απλό τρόπο. Όχι, δεν το έχουμε περάσει καθόλου. Έχουμε ρωτήσει και χθες. Ο κ. Πολαγιώτης, αυτό παίρνει στο συνέδριο. Τι έγινε στο συνέδριο ακριβώς. Καταλήθηκε η δημοκρατία. Βεβαίως. Αυτό είπατε. Ρωτάμε και το ξαναρωτάμε. Όταν καταλήθηκε η δημοκρατία. Και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αυτό πατιούνται από την πόρτα, από το τάγκ που κατέβαζε στον δρόμο η νομεγκλατούρα. Αυτό αλλάζει λοιπόν την οπτική σας για το μάτι. Βεβαίως, για το τι έγινε στο μάτι. Τι έγινε στο μάτι, κύριε Οικονόμου. Είναι αντικειμενικό γεγονός. Αντικειμενικό γεγονός. Δεν μπορεί να αλλάζει η οπτική σας για ένα αντικειμενικό γεγονός. Το οποίο σε συνέντευξή του το 19 του είχε επικαλεστεί και ο τότε αρχηγός μας, πρόεδρός μας, ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι αυτή την πληροφόρηση είχα. Και ρωτιόμαστε αν την πληροφόρηση ήταν ειλικρινής ή όχι. Με αυτό που είναι ψεύτες, προφανώς είχε ειλικρινή πληροφόρηση. Υποθέτω. Προφανώς δεν ήξερε την πραγματικότητα. Γιατί δεν τολμούσαν να πούν την πραγματικότητα. Επειδή κρυβόταν πίσω από το ψεύδος τους και νομίζουν ότι ο κόσμος τρώει χόρτο. Λοιπόν, αυτό το έγκλημα που κάνανε προχτές στον Γκάζι δεν θα καταραίει την. Είναι μια βαθιά τομή στην έννοια της αριστεράς και της δημοκρατίας και θα τους κυνηγάει στον κόσμο ανεξαρτήτως αν θέλουν να κρύβονται πίσω στο δάχτυλά τους και αν νομίζουν ότι δεν έγινε τίποτα και να κάνουν πομπόδιες εκφράσεις σαν τον υποψηφίο που. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να σας πάει στη χωρία το κομμάτι του κόμματος Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι ξαναβλέπουμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι όταν ένας άνθρωπος λέει ψέματα σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, προφανώς έχει πει και άλλα. Αυτό είναι αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να μην τη δούμε. Επειδή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξαναβλέπουμε την πραγματικότητα. Και μακάρι θα βρούμε το χρόνο εμείς, θα βρούμε γιατί έφτασαν τα πράγματα εδώ που έφτασαν. Μια πολύ μεγάλη και σημαντική συζήτηση έτσι κι αλλιώς, που ενδιαφέρει συνολικά το χώρο της αριστεράς. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω τώρα για την επόμενη μέρα. Προκύπτει. Το Σάββατο θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Θα είναι η διακήρυξη του νέου από την πλευρά του κ. Στέφανου Κασελάκη και όσους. Τον υποστηρίζετε. Και όσοι υπογράψουν, συνυπογράψουμε. Ναι. Θα είναι η διακήρυξή του και η ανακοίνωση του ονόματος που θα προκύψει από την. Υπήρχαν άνθρωποι που ζήτησαν συμμετοχή σε αυτή τη διαμόρφωση της διακήρυξης. Υπήρξε αυτή η συμμετοχή. Βέβαια. Δηλαδή, ξέρετε, είσαστε συνδημιουργός αυτού του πράγματος τώρα. Ξέρω πάρα πολλές απόψεις και ιδέες, οι οποίες έχουν κατατεθεί και αυτές καταγράφονται από μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίες θα τις παρουσιάσουν το Σάββατο. Μάλιστα. Είναι πάντως ιδέες και απόψεις, οι οποίες στην ουσία δεν πρόκειται περί σαν να καλύπτουμε τον τροχό. Μεταγγίζουμε και εκχωρούμε τα δημοκρατικά ιδέα. Και ό,τι θετικό υπήρξε στη μέχρι τώρα παιδεία και κατανόηση του κόσμου, είτε μας από τους παλιότερους αυτό που έχουμε βιώσει, τους νεότερους αυτό που αντιλαμβάνονται για τον κόσμο, σε ένα δημοκρατικότερο εγχείρημα. Τα ιδεώδη και οι αξίες του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνουν στο γύψο επειδή θέλει να βάλει νομεκλατούρα. Καμιά νομεκλατούρα δεν κατάφερε ποτέ να τους βάλει στο γύψο και να τους μανικουλάρει όπως νόμιζε. Φυσικά τα πιο θετικά πράγματα θα συνεπάρχουν. Φαντάζομαι ότι. Με ελπίδα όμως και αισιοδοξία. Επειδή έχετε την εμπειρία και προσωπικά εσείς, κύριε Οικονόμου, έχετε αυτή την εμπειρία στην πολιτική, δεν είστε χθεσινός. Καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο πράγμα να είσαι ηγεσία ενός μιας εταιρείας, ας πούμε, και είναι άλλο να φτιάξεις την εταιρεία από την αρχή. Έτσι, είσαστε κάπου σε κάποια άλλη στιγμή τώρα, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε αυτό. Σας λέω, είμαστε κάπου ενδιάμεσα, κύριε Σουρμελίδη, γιατί έχουμε. Τώρα είναι κάτι καινούριο εντελώς. Ένα χρόνο όμως εγκινήσει, είναι πάρα πολλά θετικά πράγματα.
Δηλαδή και πάρα πολλά πράγματα θετικά από την εμπειρία μας στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν. Δηλαδή το κοινωνικό κράτος δεν μπορούμε να το βάλουμε στην άκρη. Το κράτος να παρεμβαίνει υπέρ των αδυνάτων και υπέρ των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων δεν μπορούμε να το βάλουμε στην άκρη. Ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να μην υπάρχει. Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού μας τομέα είναι υπαρκτές ανάγκες οι οποίες πρέπει να τις δούμε. Και να τις δούμε με ένα μάτι ανοιχτό προς τη νέα γενιά η οποία πρέπει να συμμετάσχει και να σε διαμορφώνει κατά το πλείστον το εγχείρημα αυτό, γιατί κυρίως αυτός αναφέρεται. Είναι ένα εγχείρημα ελπίδας και προοπτικής και πρόσκλησης, το οποίο αναφέρεται κυρίως στις νεότερες γενιές και στις γενιές που πρέπει να νιώσουν ότι συμπεριλαμβάνονται και συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Γνωστός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα με τον κύριο Κασελάκη και με όλους τους άλλους που είναι και ετοιμάζουν το νέο εγχείρημα. Λοιπόν, είμαστε στην επόμενη μέρα, κύριε Οικονόμου, τώρα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Έχουμε γυρίσει σελίδα, προχωρούμε. Το Σάββατο, στο μεσημέρι, στο Ίδρυμα Κακογιάννη γίνεται η διακήρυξη του νέου κόμματος και η ανακοίνωση του ονόματος που θα προκύψει από την ψηφοφορία που τρέχει ακόμη. Και που είναι διαδικτυακή και αυτή η ψηφοφορία, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Και θα ολοκληρωθεί το Παρασκευή το βράδυ για να ανακοινωθεί το. Υπάρχουν αυτά τα 15 ονόματα που έχουμε διαβάσει και εμείς. Είναι 15 προτάσεις για το όνομα. Ναι. Κόμμα όμως, έτσι, κανονικό κόμμα. Ναι, βεβαίως. Το τυπικό μοντέλο αυτό. Έχει μια. Το διευκρινίζω γιατί λέγαμε πως είναι κάτι διαφορετικό. Όχι. Μια κίνηση, μια πρωτοβουλία. Όχι, θα είναι κόμμα κανονικό. Θα είναι ένα κόμμα σύγχρονο, δημοκρατικό, ανοιχτό και συμμετοχικό κατά βάση. Δηλαδή, όπου θα συνδιαμορφώνει τις απόψεις του. Γι' αυτό είναι η διακήρυξη άξονες θα αγγίζει. Οι προγραμματικές εξαγγελίες θα συνδιαμορφώνονται μαζί με. Κόμμα θα είναι, κοινοβουλευτική ομάδα θα είναι. Βεβαίως. Γιατί αυτό έχει μια σημασία και για την εκπροσώπησή του ακόμα και στη Βουλή, προφανώς, στο πολιτικό σύστημα, αλλά ακόμα και στα κανάλια, ας πούμε, έχει τη σημασία αν θα είναι ή δεν θα είναι. Έχει αυτή που έχει, για να πούμε και κάτι τώρα, το έγινε εξωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, είναι τύπης, με την έννοια ότι στην κοινωνία γίνεσαι και η αποδοχή στην κοινωνία σε κάνει. Βεβαίως του δίνει δυνατότητα και του ΠΑΣΟΚ να αποδείξει δεύτερη φορά τώρα ότι μπορεί να το αξιοποιήσει όντως αυτό. Αλλά στην ουσία, η αξιωματική αντιπολίτευση ή γενικότερα κοινοβουλευτικές ομάδες αποδεικνύονται μέσα στην κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, παίζει το ρόλο του, θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα και θα έχουμε τυπική, δηλαδή, τουλάχιστον της δεκάδας που απαιτεί ο κανονισμός της Βουλής για να έχει γραφεία, οντότητα, κοινοβουλευτική κλπ. Άρα δεν σταματάμε στους 6. Όχι, προφανώς, και νομίζω ότι και μέχρι το Σάββατο θα υπάρξουν και άλλες ανεξαρτοποίησεις και συνέχεια προσχωρήσεις στο νέο φορέα. Πάντως, αυτή τη στιγμή θα κινηθεί, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για τη διακήρυξη που ετοιμάζεται να την ακούσουμε το Σάββατο. Πυκνά τα γεγονότα έχουν μαζευτεί όλο το Σάββατο και το Σαββατοκύριακο έχουν μαζευτεί, Κώστα, έτσι. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έχουμε Νέα Δημοκρατία, Κασελάκη, ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε στα σπίτια μας. Ναι, ναι. Αλλά θα είναι στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, που κινείται αυτό το νέο εγχείρημα. Είναι σχηματικό βέβαια αυτό, αλλά κάπως για να στον άξονα της πολιτικής γεωγραφίας, για να καταλάβει και ο κόσμος. Κρατάτε κάτι, δεν κρατάτε, τι είναι αυτό. Κρατάμε. Τη φλόγα. Πετάμε τις τάχτες. Είναι βέβαιο δηλαδή ότι κρατάμε ό,τι θετικό, ό,τι αξιακό, ό,τι ιδεώδες υπήρχε στον χώρο της αριστεράς και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που υπηρετήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς και το κρατούμε. Δεν μπαίνουν ούτε στο γύψο, ούτε οι αγώνες, ούτε τα κινήματα, ούτε η στάση μας και η υποστήριξη των αδυνάτων και των πολλών. Αυτό θα είναι η βάση μας. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θέλουμε ανθρώπους προοδευτικούς από το κέντρο ή ακόμα και συντηρητικούς ανθρώπους έντιμους που μας ενώνουν, αν όχι η άποψη για την, παράδειγμα, για το κοινωνικό κράτος, αλλά μας ενώνουν η άποψη για το κράτος δικαίου, η άποψή μας για τον πατριωτισμό. Υπάρχουν η άποψή μας για τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική κρίση, η κλιματική καταστροφή. Υπάρχουν σήμερα ζητήματα και προβλήματα που είναι οριζόντια στον άξονα αριστεράς-δεξιάς και δεν νομίζω ότι μπαίνουν στα καλούπια μιας ταυτότητας συγκεκριμένης. Παρ' όλα αυτά όμως, θεωρώ ότι τα θετικά ιδεώδη και αξίες που βιώσαμε, παλέψαμε και αγωνιστήκαμε, φυσικά και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να εκφράζονται με πιο νέο τρόπο και μεγαλύτερη ορμή. Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκαμε βέβαια προηγουμένως και στην αρχή για όλες αυτές τις κατηγορίες που σας προσάπτει η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όπως έχει διαμορφωθεί για περί της. Ο κατηγορούμενος να μην έχει δικαίωμα, μάλιστα λέει ό,τι θέλει, αλλά κατηγορίες δεν μπορεί να
να εκτοξεύει ή να αξιστομεί. Ο κατηγορούμενος εννοείται ότι. Τον απομείναν ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κατηγορούμενος. 163 άνθρωποι οδηγήσαν στο περιθώριο χιλιάδες ανθρώπους που εκλέξαν, 160.000, 150.000, που εκλέξαν έναν πρόεδρο πριν από ένα χρόνο. Απογορέψαν την κάθοδο σε έναν πολίτη, σε ένα μέλος του κόμματος. Καταργήσαν δηλαδή και κάναν το έγκλημα της εκτέλεσης ελευθερίας. Και μετά από λίγο στο συνέδριο αφήσαν χιλιάδες ανθρώπους απ' έξω, κοντά 2.000, που εκλεγήκανε νόμιμα, σταθήκαν στις ουρές, ήρθαν πολλοί από αυτούς από την Αθήνα, από την επαρχία και τους καταργήσαν την ύπαρξη. Τους είπαν δεν υπάρχεται, δεν ήσταν ποτέ αριστεροί, δεν ήσταν ποτέ μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήσταν ποτέ σύνεδροι. Χιλιάδες χρόνια αριστεράς μείναν έξω στις ουρές της Ιεράς Οδού. Αλήθεια, να ταλαιπωρούνται με τις ώρες. Δεν τρέπεται η κυρία Σβίγκου και η κυρία Σημεωνίδου που οργανώσανε αυτό το πραξικόπημα και μπαίναν από την υπόγα, σε αυτό το συνέδριο της υπόγας, λέγοντας συνθηματικά δράμα Λιτσιριγότη, για να μπουν πού, στα σκοτάδια αυτού του δράματος το οποίο το κάνανε απέναντι στους μέχρι ταχτές συντρόφους τους. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να λένε ότι είναι δημοκράτες, μπορούν να μιλούν στο όνομα της δημοκρατίας. Αλήθεια, προχτές, 17 Νοεμβρίου, τι σύνθημα φωνάζανε. Είναι τραγική, σας επαναλαμβάνω, ότι πώς θα μιλήσουν για τις τεχνηματικές ελευθερίες, πώς θα μιλήσουν για δικαιώματα στη Βουλή, πώς θα μιλήσουν στους αγώνες στο όνομα ποιας δημοκρατικής αριστεράς, ποιας αριστεράς, ποιας δημοκρατίας, να μην μπερδεύουμε. Απλές έννοιες. Απλές έννοιες έχουν καταπατήσει. Θα μιλήσουν για τις τεχνηματικές ελευθερίες. Αυτοί δεν αποδέχονται το εκλέγει. Το εκλέγεστε. Την κάλπη, δηλαδή, τη διαδικασία. Όχι, να καθίσουν με τα τάγκους και με τα προσκοπήματά τους. Είναι χαντακωμένοι από την ιστορία. Τελειώσανε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό θα τους το καταγράφει και η κοινωνία και η ιστορία. Μπορεί εγώ να ξεχάσω, Αθανάση, και να ξαναδώ στον δρόμο τον Χ, τον Ψή, τον Απόστολο, τον Νικόλα, τον Παύλο. Και η ιστορία δεν ξεχνάει ποτέ. Η κοινωνία δεν ξεχνάει ποτέ. Έχουν περάσει στο περιθώριο της ιστορίας και της ζωής. Κατηγορηματικός είστε, απολύτως, θα δούμε. Και απολύτως, και σας το επαναλαμβάνω και προκαλώ και τους υπολείπους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να το σκεφτούν που μένουν. Δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση να αντιδράσουν. Ωραία, κάνετε το εσείς προσπαθείτε τώρα να πείτε ότι σωστά οι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι. Δεν έβαζαν την έβρα τους. Είναι υποχρεωμένοι. Σας θυμάμαι πριν από ένα χρόνο τέτοια περίοδο να λέτε στους άλλους που έφυγαν ότι έπρεπε να σεβαστείτε. Ότι έδρα ανοίξει το κόμμα και όλα αυτά. Γιατί όλοι οι βουλευτές αυτοί που έχουν φύγει έχουν υπογράψει ένα έγγραφο στο οποίο λέει ότι έδρα ανοίξει το κόμμα. Όχι, δεν το λέω για αυτό. Κοιτάξτε, δεν είμαι καθόλου γραφειοκράτης. Εγώ μακριά από μένα είναι νομεκλατούρες και γραφειοκρατίες. Απέναντίας. Μιλάμε για κανόνες όμως. Υπάρχουν κανόνες που λέει ότι όταν καταλύει τη δημοκρατία έχουν υποχρέωση κάθε δημοκράτης να αντιδρά και να φεύγει. Όποιος μένει γίνεται συνένοχος. Όποιος σιωπά γίνεται ίδιος με το έγκλημα που έχει διαπραχθεί. Απέναντίας πέρυσι, επειδή χάσανε, αποχωρήσανε επειδή δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα. Και δεν αποδεχότανε τη δημοκρατική λύση. Τούτη εδώ δεν αποφύγανε καν τη δημοκρατία. Δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο από τα δύο, αλλά δεν είναι καθόλου το ίδιο. Αποκλείσανε έναν τεράστιο αριθμό συντρόφων, αποκλείσαν το μισό κόμμα και πάνω από το μισό ίσως, και με το να τους κλείσουν τις πόρτες. Αυτοί δεν μπορούν να μείνουν σε αυτό το κόμμα. Και δεν μπορούν να μείνουν και οι εκπρόσωποι μας, οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι μας στο κοινοβούλιο. Είναι το ελάχιστο δημοκρατικό, η ελάχιστη δημοκρατική υποχρέωση. Δεν είναι δικαίωμα, άμα θέλω μένω, άμα θέλω φεύγω. Αυτό απαντώ στη βουλευτή που είπε. Είναι δικαίωμά μου, κανένα δικαίωμα δεν είναι. Δικαίωμά σου είναι ή να ακολουθήσει την εξαρτοποίηση ή να πας στο σπίτι. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να κάτσει μαζί με τους συνένοχους του πραξικοπήματος, είσαι ίδια με αυτούς. Είσαι ίδιος με αυτούς. Μάλιστα. Πάντως, σας ανησυχεί το ότι τώρα υπάρχει μια πολυδιάσπαση του χώρου και ότι έχουμε ακόμα ένα εγχείρημα πάλι από τη μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Προφανώς. Ένα νέο εγχείρημα πάλι τα ίδια, δηλαδή να είναι αριστερά. Με συγκροτημένη άποψη, ανεξάρτητος των διαφωνιών και ποιος συμφωνεί και διαφωνεί μαζί τους, είχαν μια συγκροτημένη άποψη, έφυγαν και δεν έκαναν για τίποτα. Σας ανησυχεί αυτό, σας προβληματίζει? Προφανώς με ανησυχεί. Και αυτό ήταν ο λόγος που δώσαμε μέχρι και την προηγούμενη Κυριακή του συνεδρίου. Δίναμε τη μάχη να τους πείσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο. Το μοντέλο της ομοσπονδιοποίησης των κοτσαμπάσιδων, των βαρώνων και των βογιάρων, έχει τελειώσει, έχει εκπνεύσει. Κάποιες άλλες ιστορικές στιγμές εξέφραζε. Και είπαμε να το κάνουμε αυτό ενιαίο. Να γίνει ένα ενιαίο κόμμα που να έχει κανόνες, να έχει διαφορετικές δομές. Γι' αυτό μιλούσαμε για καταστατικό συνέδριο. 20 μέρες το καταστατικό συνέδριο βρήκαν την αφορμή και ξεκινήσανε με τη γραφειοκρατική μορφή όλη αυτή την πορεία που έφτασε στα εγκλήματα της στέρησης πολιτικών ελευθεριών. Λοιπόν,
δεν είναι ικανή να αποδεκτούν, δεν ήταν ικανή αυτή η ομάδα, η Δράκα τον, που ηγείται τον Αναπομένου ΣΥΡΙΖΑ να αποδεκτεί αυτή την προσπάθεια. Και βεβαίως πυροδοτήσανε και πυροβολήσαν τα πόδια μας, πυροβολήσαν το σπίτι μας, αγάπη μου. Αυτό δεν καταλάβανε. Δεν το σώσαν, το κάψαν. Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εφόσον έχουμε και ένα νέο εγχείρημα, θα τα λέμε. Έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε εδώ. Και ελπίζω. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά μας εδώ με όλους. Και ελπίζω αυτό το νέο εγχείρημα να ξαναφτιάξετε ελπίδα για την προοπτική, και αυτό είναι ο λόγος που συσπηρώνει όλο τον κόσμο. Θα είναι αριστερό το νέο εγχείρημα. Μια γρήγορη απάντηση. Θα είναι αριστερό, γιατί ακούω τον κύριο Κασελάκη να λέει. Με την έννοια. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά δεν έχουν νόημα αυτά σήμερα. Και... μπορεί πιθανό να τηλεφορείται δημοκρατικό. Βλέπω σαν επιθυμία του πολλού κόσμου. Αλλά το εγχείρημα, όταν από τη στιγμή που είναι για να βοηθά τους πολλούς, να βοηθά τους αδύναμους, να δίνει λύσεις και προοπτικές και οράματα, αυτό παραδοσιακά το κάνει αριστερά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Οικονόμου. Να είστε καλά.